ψεύτης βοσκός του Εσώπου. Τα παλιά χρόνια, σε ένα χωριό, ζούσε ένας μικρός βοσκός. Κάθε μέρα έβγαζε για βοσκή το κοπάδι του στα λιβάδια και το βράδυ γυρνούσε κουρασμένο στο σπίτι του. Φίλους δεν είχε και ούτε προλάβαινε να παίξει με τα άλλα παιδιά. Έτσι λοιπόν, για να διασκεδάσει, σκέφτηκε να παίξει ένα παιχνίδι. Φώναζε με όλη του τη δύναμη στους χωρικούς: «Λύκος! Λύκος! Τρέξτε χωριανοί! Βοήθεια!» Και αυτοί άφηναν τις δουλειές τους και έτρεχαν με τα σκυλιά τους να διώξουν το λύκο και να σώσει το παιδί. Μα όταν έφταναν στο κοπάδι, πουθενά ο λύκος. Μια, δυο, τρεις φορές. Στο τέλος κατάλαβαν ότι ο μικρός τους κορόιδευε. Θύμωσαν πολύ μαζί του και γύρισαν στις δουλειές τους. Όμως το κακό δεν άργησε να γίνει. Αυτή τη φορά ένας τεράστιος γκρίζος λύκος στα αλήθεια όρμησε στο κοπάδι. Ο μικρός βοσκός φώναζε με όλη του τη δύναμη: «Λύκος! Λύκος! Βοήθεια! Βοήθεια!» Όσο κι αν φώναζε όμως, κανείς δεν τον πίστεψε και ο λύκος κατασπάραξε το κοπάδι του. Οι χωριανοί νόμιζαν πως ο μικρός άρχισε πάλι τα γνωστά του αστεία και δεν έδωσαν σημασία. Όταν κάποια στιγμή έφτασαν κοντά του, έπειτα από αρκετή ώρα και αφού πια είχε γίνει το κακό, τον βρήκαν να κλαίει, κρατώντας στα χέρια του ένα νεογέννητο αρνάκι που σώθηκε. Αυτός ο μύθος σημαίνει πως τελικά τους ψεύτες, στο τέλος, δεν τους πιστεύει κανείς, ακόμη και όταν λένε την αλήθεια.